Έχει μεγάλη χαρά σήμερα η Αθήνα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, διότι εορτάζει ο δικός της ο Άγιος, ο προστάτης αυτής, ο πολιούχος, ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, η μεγάλη αυτή ψυχή και προσωπικό της αρχαίας εκκλησίας μας. Λάμπουν όλα σήμερα γιατί συνεορτάζουν με τον Άγιό μας, ο οποίος ευρίσκεται κάθε μέρα μαζί μας, κάθε στιγμή κοντά μας, και νύχτα και ημέρα και πάντοτε μας προστατεύει και έχει την πόλη εξού και πολιούχος δική του, υπό την προστασία του. Εμείς όμως οι καημένοι πολλές φορές ξεχνιόμαστε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, στα βασανά μας και στα δεινά μας και αγνοούμε ή ξεχνάμε παντελώς την ύπαρξη του Θεού, της Παναγιάς και των Αγίων. Ξεχνάμε και τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Κι όμως πολλά μπορούμε να αντλήσουμε και πολλά μπορούμε να ωφεληθούμε από Αυτόν την κάθε στιγμή και την κάθε ώρα, αρκεί να τον θυμηθούμε, αρκεί να τον μνημονεύσουμε, αρκεί να του πούμε τον πόνο μας και τα βασανά μας, τα αιτήματά μας, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας για τα όσα έπραξε και πράττει για μας, για την Εκκλησία και για την Οικουμένη. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός πως αν προσευχηθούμε σε έναν Άγιο ή στην Παναγία ή στο Χριστό μας, τότε γύρω μας και μέσα μας σιγά σιγά αλλάζει η ατμόσφαιρα, μεταβάλλεται το κλίμα, έρχεται η χάρη, η ουράνια χάρη και σκηνώνει επάνω μας και γύρω μας και μας κυκλώνει και μας διαφεντεύει κατά έναν τρόπο μυστικό και ουράνιο και γινόμαστε διαφορετικοί. Φεύγει πια η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μιζέρια, φεύγουν οι όποιες δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες δηλαδή, και μας επισκέπτεται η Θεία Χάρις. Αλλιώς είμεθα μόνοι μας, είμεθα ανθρωποκεντρικοί και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε όλα με τη δική μας επίνοια, με τη δική μας εξυπνάδα, με το δικό μας τον τρόπο και μόνο. Και τότε φαντάζουμε αδύναμοι, γεμίζομαι σκοτάδι και φτάνει πολλές φορές το τέλος της ζωής μας και το τέλος του κόσμου με αυτά που βλέπουμε και γίνονται και με αυτά που υφιστάμεθα και οι ίδιοι. Ήταν εξέχον μέλος της αθηναϊκής κοινωνίας, αρεοπαγίτης, δικαστικός, απένιμε τη δικαιοσύνη, διακονούσε την Θέμιδα και βοηθούσε τους ανθρώπους επάνω στο λεπτό και δύσκολο αυτό σημείο. Όταν εσταυρώθη ο αναμάρτητος στην Ιερουσαλήμ, το 33 μετά Χριστόν, 23 του Μαρτίου, ο Άγιος Διονύσιος ευρίσκεται με αποστολή στην Αίγυπτο και όταν είδε το σεισμό και τα γενόμενα κατ' εκείνη τη φοβερά και μεγάλη μέρα, τότε είπε: ή Θεός της πάσχει ή το πάν απόλυτε, ή κάποιος Θεός πάσχει ή χάνεται το πάν. Και όταν ήρθε λοιπόν στην κατίδωλη πόλη των Αθηνών ο μέγας αγυνευτής των εθνών Απόστολος Παύλος και κήρυξε τον Ιησού και την Ανάσταση, τον Ιησού δηλαδή τον Αναστάντα εκ νεκρών, τότε κατάλαβε ο Άγιος Διονύσιος τι είχε γίνει και επίστευσε ολόψυχα εις τον Αναστάντα Χριστόν, εις τον Ιησούν και την Ανάστασιν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, κεφάλαιον 17. Επίστευσε πρώτος, επίστευσαν λίγοι, ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γεννητής ονόματι Δάμαρης και έτερης συναυτής. Η Αθήνα ήταν πάνσοφη, είχε ίηση, είχε υπερηφάνεια, είχε ορθολογισμό, νόμιζε πως έλυνε τα πάντα και δεν χρειάζεται τίποτε και ας είχε και βωμό στον άγνωστο Θεό. Ενώ όταν κατέβηκε στην αμαρτωλή Κόρινθο, οι Κορίνθοι παρόλες τις αμαρτίες και ατέλειες και παρόλο τον βόρβορο μέσα στον οποίο εκυλίοντο,
ήταν πιο ανοιχτή. Και όταν απελπίστηκε ο Παύλος κάποια φορά στην αρχή του εκεί κηρυγματός του, είδε στον ύπνο τον Κύριο και του είπε να λαλείς και να μη φοβάσαι. Γιατί εδώ είναι λαός πολλής, λαός δικός μου, που περιμένει να πιστεύσει, που περιμένει να ακούσει το Θείο Λόγο και να πιστεύσει και να γίνει εκκλησία. Έγινε επίσκοπος των Αθηνών και πρόσφερε τα πάντα στην εκκλησία του Χριστού και στους συμπατριώτες του. Έκαμε μέγα έργο, και όταν συνέβη η κοίμηση της Περαγίας Θεοτόκου μαζί με τον Άγιο Ιερόθεο και τον Άγιο Τιμόθεο και τους άλλους Αποστόλους, επήγε πάνω σε νεφέλη, αυτά τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης, τα αεροπλάνα του Αγίου Πνεύματος, στο ξόδι της Παναγίας και έψαλε και ήταν όλος ένθεος, όλος εξιστάμενος. Και μόνον αυτοί οι δύο από τους ιεράρχας εκτός από τους Αποστόλους πήγαν, που σημαίνει ότι ήσαν εξέχοντες, ίσοι με τους Αποστόλους, σπουδαίοι και τρανοί. Όμως το μεγάλο έργο και η προσφορά του Αγίου Διονυσίου στην Εκκλησία δεν έμεινε άγνωστο και στον αυτοκράτορα της Ρώμης Δομετιανό, ο οποίος είχε κινήσει διωγμόν κατά των χριστιανών, ο οποίος έστειλε εξόριστο, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην Ίσο Πάτμο για τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού. Έτσι και εδώ εκκίνησε διωγμό και στην Αθήνα ο Δομετιανός και συνέλαβε για του αντιπροσώπου του και το μεγάλο και σοφό Διονύσιο, τον επίσκοπο Αθηνών. Οδηγήθηκε στο μαρτύριο αγαλωμένο ποδί και ομολόγησε περίτρανα την πίστη του. Το πρόσωπό του έλαμπε από τη Θεία Χάρη. Και ο τύραννος, αφού είδε πως με τίποτα δεν μπορούσε να μετακινήσει από την Αγία Πίστη και να αλλάξει τον Άγιο Διονύσιο, διέταξε να του αποκόψουν την κεφαλή. Και όντως την απέκοψαν. Και εκείνος τι κάνει? Χωρίς να πέσει το λείψανό του κάτω, την επήρε στα χέρια του και προχώρησε αρκετό διάστημα και την παρέδωκε σε μία χριστιανή, σε μία ευγενέστατη κυρία, και ύστερα ξάπλωσε στο χώμα. Είναι θαύμα αυτό, είναι μεγαλείο αυτό, είναι συγκλονιστικό αυτό και δείχνει την αγιότητα, τη δύναμη και το μεγαλείο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήτο λοιπόν μεγάλη μορφή και είναι από τους περίτρανους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και εμείς εδώ τον έχουμε καύχημα, τον έχουμε προστάτη, τον έχουμε πολιούχο, και μας εμπνέει η ζωή και το έργο του, μας εμπνέει το μαρτύριό του, γιατί και στις ημέρες μας υπάρχει διωγμός και φανερός και μυστικός και συγκεκαλυμμένος της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Ανοίξτε τα κανάλια κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Θα δείτε από όλα τα είδη, και μουσουλμάνους και αθέους και ειδωλολάτρες και εχθρούς και οτιδήποτε, να ορίονται και να μένονται κατά της Αγίας ημών πίστεως κατά τον χειρότερο τρόπο. Και έχουν όλοι λόγο να απευθύνουν στους Έλληνες, και μόνο οι Έλληνες οι δύστυχοι είναι στο περιθώριο. Όλοι τους Έλληνες πολεμούν, όλοι τους Έλληνες μισούν, όλοι τους Έλληνες διαβάλλουν, και περισσότερο τους χριστιανούς Έλληνες. Λες και εμείς εδώ δεν χύσαμε το αίμα μας, το αίμα των προγόνων μας, να ελευθερωθεί αυτός ο αγιασμένος τόπος. Δεν προσφέραμε τα πάντα, και τώρα θα τρίζουν τα οστά και τα κόκαλα του Νικηταρά, του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη, του Ιωάννη Καποδίστρια
και τόσων άλλων παλαιότερων και νεότερων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, που έχησαν το αίμα τους για την Εκκλησιά του Χριστού την Ορθόδοξη και την γλυκύτατη πατρίδα μας την Ελλάδα. Είναι όντως η Ελλάς για θρήνους και για κοπετούς, με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Και αν οι Έλληνες δεν αφυπνιστούμε, αν οι Έλληνες δεν μετανοήσουμε, αν οι Έλληνες δεν βγούμε από την νεκροφάνεια και αν δεν αδράξουμε τα όπλα και τα πνευματικά και αν χρειαστεί και τα συμβατικά, να κρατήσουμε τον τόπο μας ελεύθερο, να είναι οι εκκλησίες μας ανοιχτές και να λειτουργούν, να μπορούμε να βγαίνουμε άφοβα και να πηγαίνουμε στα έργα και στις υποθέσεις μας, να κρατήσουμε την Άγια Πίστη, την ελληνική ιστορία, την υπέροχη γλώσσα μας, που τώρα οι Αλβανοί θέλουν να κάνουμε και την αλβανική στα σχολεία. Το ακούσατε, το διαβάσατε, μας επώνεσε, και εκείνοι οι Ταλιμπάνοι τι κάνουν εκεί πέρα, τι κάνουν, διαλογισμό και φιλοσοφία, και ξέρετε τι μαθαίνουν, την ελληνική φιλοσοφία που ήταν πρόδρομος της Ορθοδοξίας. Εκείνοι άγριοι, εκείνοι βάρβαροι, εκείνοι επικίνδυνοι υιοθέτησαν την ελληνική φιλοσοφία. Και έχουν και τον μουσουλμανισμό που είναι ακραίος μονοφυσιτισμός και που ξέρεις τι κάνει αύριο ο Χριστός. Δεν εξαπολύει και εκεί το Πνεύμα το Πανάγιο και τους φέρνει όλους στην Εκκλησία. Όλους στην Εκκλησία. Να τους κάνει χριστιανούς, να τους κάνει δικούς του, να τους κάνει τέκνα του. Γιατί η Εκκλησία η Ορθόδοξη, η μόνη αληθής από κάθε πλάνη και παρέκκληση, ανεξαρτήτως των δικών μας αδυναμιών, ίσταται ως ανάχωμα ανάμεσα στην απειλή του Ισλαμισμού της Ανατολής και ανάμεσα στην απειλή της Αγρίας Δύσεως. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Έλληνες και μη, έχουν συνυπάρξει αιώνες, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, οι καημένοι και οι όμοροι Ορθόδοξοι, έχουμε συνυπάρξει με τους μουσουλμάνους. Και κάναμε ανοχή μαζί τους, δείξαμε ανοχή, κάναμε υπομονή, μας έστειλαν στα μαρτύρια, έσπηραν το θάνατο, μας πάτησαν κάτω, αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού τους αντέξαμε. Και πολλοί εξ αυτών, οι καλοπροαίρετοι, παντού υπάρχουν αγαθοί Ισραηλίτε, έγιναν Ορθόδοξοι, έγιναν μάρτυρες, έγιναν Άγιοι, Άγιος Κωνσταντίνος εξ Αγαρινών, ο Άγιος Αχμέτ και τόσοι άλλοι. Οπότε μπορεί πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία να βοηθήσει ως προς τους μουσουλμάνους, να βοηθήσει, να τους κατευνάσει και να κάνει ό,τι άλλο πρόσφορο φωτίσει ο Θεός, προκειμένου να τύχουν και αυτοί του Θείου Ελέους, ή τουλάχιστον να ημερώσουν και να μαλακώσουν αρκετά και να μην είναι τόσο αγριεμένοι και τόσο απειλητικοί. Μπορεί όμως η Εκκλησία να βοηθήσει και τους δυτικούς, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, γιατί και με εκείνους συνυπήρξε και συνυπάρχει, και ας τις έκαναν τόσα δεινά, τόσα πάθια και τόσα βάσανα, είναι ανεκτικοί και το ξέρουν αυτό. Η πληγωμένη χριστιανοσύνη που ονομάζεται Ρωμαιοκαθολικισμός, το ξέρουν και οι Προτεστάντες που κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι σαν τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, το ξέρουν και το αισθάνονται. Γι' αυτό και είναι οι περισσότεροι, οι καλοπροαίρετοι τουλάχιστον, ανοιχτοί προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και περιμένουν τι, την ώρα του Θεού, κατά την οποία εκείνος θα φωτίσει τις καρδιές τους, θα τους βγάλει την πλάνη και το δαίμονα της αιρέσεως, και πανελεύθεροι και πανάλαφροι θα έρθουν ξανά στην αγκάλι της Αγίας Ορθοδοξίας.
Μια οικογένεια λοιπόν κατά το 16ο αιώνα που κατοικούσε σε μια πόλη της Ιταλίας και πίστευε και πρέσβευε στο καθολικό δόγμα, μετόκισε και ήλθε στην Κέρκυρα από την πόλη της Αλίας Καποντίστρια. Και ήρθε στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, στους Κορφούς, στο νησί του Αγίου Σπυρίδωνα, στο νησί των Αποστόλων Ιδρυτών, Ιάσονος και Σωσιπάτρου, των ιδρυτών της τοπικής εκκλησίας, και εγκατεστάθησαν εκεί. Ήσαν ευγενείς, ήσαν πλούσιοι, είχαν τίτλους. Και τι έγινε? Ένας από αυτούς αργότερα πήρε γυναίκα ορθόδοξη, την Αδαμαντία από την Ήπειρο, και έγιναν όλη η οικογένεια, έγινε ορθόδοξη. Ασπάστηκαν την Ορθοδοξία, ήρθαν στην αγκαλιά της αληθινής μητέρας, που είναι η αγκαλιά του Χριστού και η στοργή και η αγάπη της Παναγιάς και οι λαμπρότητες των Αγίων. Από αυτόν τον Αντώνιο Μαρία Καποδίστρια και την Αδαμαντία Καποδίστρια εγεννήθη στα 1776 ο μεγάλος κυβερνήτης, ο μετέπειτα κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας. Ο αγαθότερος Έλληνας και ο πατέρας του έθνους κατά τον Νικόλαον Κασομούλιν. Έμαθε γράμματα στην πατρίδα του που ήταν υπό τους Βενετούς, στη δεύτερη πατρίδα του την Κέρκυρα, και ύστερα μετέβει στην Πάδουα της Ιταλίας και εκεί σπούδασε ιατρική, νομικά και φιλοσοφία. Ξαναγύρισε στην Κέρκυρα και άσκησε από λίγον το λειτουργήμα και το επάγγελμα του ιατρού. Και το ασκούσε με τόση ευσυνειδησία, με τόση αγάπη, με τόση αυταπάρνηση, με τόση προσοχή και με τον καλύτερο τρόπο που απέβει ένας νέος Άγιος Ανάργυρος. Φρόντιζε και αγαπούσε τους ασθενείς του, και αυτό είναι η μισή θεραπεία. Τους έδιδε και τα κατάλληλα φάρμακα και τους περισσότερους τους έκαμε καλά. Πήγαινε, τους έκαμε παρέα, τους έδινε δωρεάν τα φάρμακα όσοι δεν είχαν να πληρώσουν, προσευχόταν για αυτούς, τους έλεγε να είναι ορθόδοξοι χριστιανοί στην πράξη, να μετανιώνουν, να εξομολογούνται, να εκκλησιάζονται, να μεταλαμβάνουν, να αγαθοεργούν, να συγχωρούν, να είναι ταπεινοί και πράοι και να αγαπούνε το Θεό και να τηρούν όσο γίνεται το Άγιο Ευαγγέλιο. Και τι έκαμε λοιπόν ο μεγάλος Καποδίστριας? Έκαμε και ιατρική αλλά και ιεραποστολή. Και κάποτε που εκινδύνευσε καβαλάρισον να γκρεμιστεί από το άλογο, επεκαλέστη την Παναγιά της Κερκύρας στην Πλατιτέρα, εκεί που είναι και τώρα θαμμένος, και εκείνη τον βοήθησε και τον διέσωσε. Και από τότε απέκτησε ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγία και έφτιαξε μια εικόνα της, τη γλυκοφιλούσα, και την είχε πάντοτε μα πάντοτε κοντά της, κοντά του. Σήμερα αυτή η Αγία εικόνα βρίσκεται στο Μουσείο της Κορίνθ. Αν πάτε ζητήστε να τη δείτε. Και γράφει πίσω με τα ίδια τα χεράκια ο μεγάλος και αδικοχαμένος κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, γράφει περίπου αυτά: Παναγία Θεωτό και γλυκοφιλούσα, πρέσβευε στον Υιό και Θεό σου υπέρ του δούλου σου Ιωάννου, ή να μου δίνει ο Κύριος φώτισιν και διάκρισιν και δύναμιν να πιστεύω
να διακονώ, να πιστεύω σε αυτόν και να διακονώ στο όνομά του το λαό του, γέννητο. Αυτός ήταν ο μεγάλος Καποδίστριας και λάτρης της Θεοτόκου και φίλος της Θεοτόκου. Είχε τη γλυκοφιλούσα Παναγιά πάντοτε κοντά του σε όλες τις αποστολές. Γι' αυτό και εκείνη δεν τον άφησε. Δεν τον άφησε. Όταν υπήρξε ημιαυτόνομον καθεστώς στην Ιόνιο πολιτεία, αφού ήλθαν οι Γάλλοι και μετά οι Ρώσοι, ο Ιωάννης έλαβε μεγάλη πολιτική θέση. Έγινε μέχρι και γραμματεύς επικρατείας, που σημαίνει πρωθυπουργός. Αργότερα όμως που ήρθαν οι Άγγλοι, δεν μπόρεσε να αντέξει. Ποτέ και εκείνοι δεν τον άντεξαν, μέχρι που τέλος έβαλαν μαζί με τους Γάλλους και τον εφώνευσαν. Έφυγε λοιπόν ο μεγάλος Καποδίστριας και πήγε στη Ρωσία, στην Ορθόδοξη Ρωσία, και εκεί με τη μεσολάβηση κάποιων καλών ανθρώπων μπήκε στο παλάτι του Τσάρου, του Αλεξάνδρου του Πρώτου, και έφτασε να γίνει μέχρι και υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Πρόσφερε πολλά στην πατρίδα αλλά και στην κοινή υπόθεση της Οικουμένης. Στα δε μεγάλα συνέδρια που είτο ο παρόνος αντιπρόσωπος του Τσάρου, μίλησε μπροστά στους συνέδρους και τις επικεφαλής της Ιεράς Συμμαχίας και όχι μόνον, και για τα δικαιώματα των δούλων της Αφρικής. Και έμειναν εμβρόντιτοι οι άλλοι, τον θεώρησαν επικίνδυνο και επαναστάτη και θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και καθώς ήλθε στα 1819 στην Κέρκυρα για να δει τον ασθενούντα γυρεών πατέρα του, τον κατηγόρησαν οι Άγγλοι στον Τσάρο ότι ήλθε να ετοιμάσει την Επανάσταση, και ήλθε σε σύγκρουση με τον Τσάρο και έφυγε. Επήρε επαόριστον άδεια, πέρασε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και κατέληξε στη Γενέβη, στην Ελβετία, που ήταν διεθνές σταυροδρόμοι για να επηρεάζει από εκεί τους μεγάλους της γης υπέρ της επαναστατημένης Ελλάδος. Αρχικά ή το κατά της Επαναστάσεως του 1821, όταν πήγαν να τον μοιήσουν στη Φιλική Εταιρεία, αρνήθηκε, και όταν οι ίδιοι οι φιλικοί του έδιναν την αρχηγία της Επαναστάσεως, εκείνος τους εξήγησε πως είναι δύσκολο να επικρατήσει η Επανάσταση. Έχουμε, παιδιά, τόσα προηγούμενα. Για να ελευθερωθούμε πρέπει να έχουμε οι ίδιοι δυνάμεις και όχι να μας ελευθερώσουν οι ξένοι. Το ζήτημα δεν είναι να φύγει το τουρκικό σαρίκι και να έλθει ο ευρωπαϊκός πύλος, το καπέλο των Ευρωπαίων. Το ζήτημα είναι να ελευθερωθούμε με δικές μας δυνάμεις και να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και να μας διαφεντεύει κανένας, και να κάνουμε την ελευθερωμένη Ελλάδα σεβαστή στους φίλους και φοβερή στους εχθρούς. Εκτός, τι ωραίο ήταν ανοιχτός, εκτός και αν η Θεία Πρόνοια άλλος ορίσει, κατά άλλων τρόπων ορίσει. Και όντως η Θεία Πρόνοια, δεν έπεσε έξω ο μεγάλος Καποδίστριας, είχε ορίσει αλέως, είχε ορίσει διαφορετικά. Είχε υπογράψει η Θεία Πρόνοια την ελευθερία της Ελλάδος, όπως είπε το μεγάλο στόμα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, και πως η Θεία Πρόνοια, ο Θεός δηλαδή, δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Και τότε ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας έδωσε την ψυχή του, τη δύναμή του, τα πάντα του για την υπόθεση της ελευθερίας. Στο βωμό αυτής της ελευθερίας έγινε και εκείνος παρανάλωμα. Και όντως η Θεία Πρόνοια οδηγούσε τα βήματα και την τύχη των επαναστατημένων Ελλήνων. Φεύγει από την Αγγλία, πεθαίνει ο Μισέλιν πρωθυπουργός,
και έρχεται ένας φιλέλλην, ο Γεώργιος Κάνινγκ, οδός και πλατεία Κάνινγκος, τον έχουμε τιμήσει και αυτόν, ο οποίος ήταν θετικός με την Ελλάδα μας. Έρχεται στη Ρωσία ο Νικόλαος ο πρώτος, ο τσάρος, αφού απέθανε ο προηγούμενος, ο Αλέξανδρος ο πρώτον, ο πρώτος, ο οποίος δεν ήταν μισέλλην, αλλά κοίταζε μόνο, όπως είπε και στον Καποδίστρια, τα ρωσικά συμφέροντα. Τώρα λοιπόν ο Κάνινγκ και ο Νικόλαος ο τσάρος κάνουν μια συμφωνία, τη συμφωνία της Πετρουπόλεως το 1826 για την ελευθερία της Ελλάδος. Συμπαρέσυναν δε και τους Γάλλους. Ενώ πρώτα όλοι αυτοί οι μεγάλοι ήταν κατά της πατρίδος, όταν ο Θεός, όταν η Θεία Πρόνοια τους φώτισε την ψυχή και τη διάνοια και τους άλλαξε διαθέσεις, μετευλήθησαν, μεταποιήθηκαν και έγιναν φιλέλληνες και προστάτε της Ελλάδος. Είδατε τι μπορεί να κάνει η Θεία Πρόνοια. Ποιεί όσα βούλετε. Ποιεί όσα βούλετε. Και ο Ιωάννης λοιπόν, Καποδίστριας ή το πιστόν τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Θείας Προνοίας, στην οποία Θεία Προνοία εστήριξε το μέλλον και την πρόοδο και ευημερία και τον εκπολιτισμό του νεοπαγούς ελληνικού τότε κρατηδίου, που έγινε με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου, τη συνθήκη της Αδριανουπόλεως και πάλι μετά με τα πρωτόκολλα Λονδίνου, Κωνσταντινουπόλεως, ένα σώρο τέτοια. Έχουμε διαβάσει την ιστορία, τα μπερδεύετε, όπως τα διάβαζα και εγώ και μπερδεύτηκα, αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι η Θεία Πρόνοια βοηθούσε τους Έλληνες να ελευθερωθούν, να αποκτήσουν πολιτική ελευθερία, να σηκώσουν τα κεφάλια τους, να λατρεύουν το Θεό τους, να πηγαίνουν στα ειρηνικά τους τα έργα και να κάνουν ό,τι καλύτερο για την πατρίδα αλλά και για τους άλλους. Γι' αυτό και όταν ήρθε 7 Ιανουαρίου ανήμερα στη γιορτή του στα 1828 στα Νάπλη ο μεγάλος Καποδίστριας, οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως Μεσσία. Είχαν περάσει τόσα πολλά, 400 περίπου χρόνια, αλλά περισσότερο είχαν περάσει στα 7 χρόνια της Επαναστάσεως και πιο πολλοί είχαν δεινοπαθήσει κατά τον εμφύλιο σπαραγμό. Όταν ήρθε στα Νάπλη, ευρήκε την Ελλάδα και δει τον κατακαημένο Μοριά ένα μέγα ερείπιον, χάος, φτώχεια, μίση και έχθρες, κακό πολύ, αμάθεια και σκοτάδι, δυσκολίες και διαιρέσεις. Και τι να κάνει. Στη δοξολογία που απίφθηναν στο Θεό έβγαλε ένα σύντομο λόγο και είπε ο Θεός και η Παναγιά, ας με βοηθήσουν αδέρφια μου, απευθυνόμενος και στον κόσμο που είχε κατακλείσει το ναό, ας μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να οργανώσουμε το χάος, να κάνουμε πατρίδα, να γλυκάνει η ψυχή μας, να ομορφύνει ο τόπος μας, να δικαιώσουμε τους αγώνες και το όνομά μας και να παραδώσουμε στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο, ό,τι ενδοξότερο και ό,τι ωραιότερο. Και ρίχτηκε ο μεγάλος κυβερνήτης, ρίχτηκε στην εργασία. Νύχτα και μέρα εδούλευε, έτρεχε επί τόπου, πήγε στην Πελοπόννησο, πήγε στη Στερεά, έπαιρε μαζί τον Κολοκοτρώνη, τον Κυταρά, τον Πλαπούτα, τους μεγάλους της πίστεως και της πατρίδος, που ο λαός όπου και αν πήγαιναν τους επεφημούσε, και τον κυβερνήτη και τους αγωνιστές. Και αυτό ήταν η δικαίωση. Και όταν του έδωσαν τον πρώτο μισθό του ως κυβερνήτου, τι είπε? Η Ελλάς είναι χώρα πτωχή και δεν δύναται να έχει εμείς τους άρχοντες που να παίρνουν μισθό.
να τα βάλετε τα χρήματα στο δημόσιο ταμείο για τις τόσες ανάγκες του κράτους και για τα ορφανά και τις χείρες και τα θύματα του αγώνος. Έκαμε την πρώτη εθνική τράπεζα, την πρώτη χρηματιστηριακή τράπεζα και έβαλε εκεί ό,τι χρήματα είχε δικά του. Δεν τα πήρε, έβαλε δικά του χρήματα και άρχισε να λειτουργεί το κράτος, η οικονομία. Έκανε και νομισματοκοπείο στην Αίγινα και έκοψε τα πρώτα ελληνικά χρήματα, τους λεγόμενους φοίνικες. Έφτιασε νοσοκομεία, γυροκομεία, ορφανοτροφείο στην Αίγινα, γεωργικές σχολές. Οργάνωσε το στρατό. Οργάνωσε τι, την παιδεία. Την παιδεία. Και έβαλε το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο της Θρησκείας. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως λέγεται μέχρι σήμερα, έχει αρχίσει από το μεγάλο, τον τρισμεγάλο Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι ήξερε μόνο, πως μόνο με τη φώτιση της Εκκλησίας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τα ιερά και άγια γράμματα θα πάει μπροστά η πατρίδα. Και έπειτα ας μάθουν και τα θύραθεν, ας μάθουν και την επιστήμη, αφού θα είναι ηθικοί και ενάρετοι, θα μπορούν να διαφεντέψουν σωστά την κάθε γνώση, την κάθε δύναμη και το κάθε μέσον και πόστο. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί κάθε επιστήμη όταν χωρίζεται από την αρετή, όπως λέει ο Μέγας Πλάτων, είναι πανουργία, είναι σοφιστία, είναι πονηρία, είναι ικανότητα να κάνει κάθε κακό και δεν είναι σοφία και δεν φαίνεται σοφία. Έβαλε λοιπόν, για να επανέλθω, τις βάσεις του νεοπαγούς κράτους, τις εστήριξε πάνω στη Θεία Πρόνοια. Έκαμε δε και τα πρώτα δικαστήρια, τα οποία είχαν ως κώδικα που εδίκαζαν, όπως λέμε σήμερα αστικός κώδικς, ποινικός κώδικς κλπ, είχαν ως κώδικα την εξάβυβλο του Αρμενόπουλου. Δηλαδή το δίκαιο, το πολιτικό δίκαιο των τελευταίων Βυζαντινών αιώνων. Και ήθελε ο Ιωάννης να στηρίξει την πολιτεία επάνω στο πολίτευμα των Βυζαντινών μας προγόνων και να είναι και εκείνος συνεχιστής των, διότι οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι εστηρίζοντος το Ευαγγέλιο, εστηρίζοντος την Εκκλησία, εστηρίζοντος τον Χριστό, εστηρίζοντος την αλήθεια, όσες αμαρτίες κι αν έκαμαν και όσες ανώσιες πράξεις και αν κατόρθωσαν ή διέπραξαν, έμεναν εκεί. Γι' αυτό και ο μεγάλος Ιωάννης όρισε έτσι και επορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο για τα γνήσιον τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προελθών εκ του καθολικισμού, εκ των Ρώμεο Καθολικών. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία και σήμερα, όπου γης, είναι σε θέση να βοηθήσει την προβληματισμένη ανθρωπότητα, την ανθρωπότητα που διέρχεται ίσως τη μεγαλύτερη της τραγωδία, το μεγαλύτερό της διχασμό, και είναι έτοιμη η μισή επί της γης να συγκρουστούν με τους άλλους μισούς. Υπάρχει όμως το φάρμακον, υπάρχει η θύρα, που είναι ο Χριστός, που είναι η Ορθοδοξία, που είναι η αγάπη, που είναι ο αγιασμός, που είναι η ειρήνη, που είναι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της συμφιλιώσεως, της καταλλαγής, της συγχωρήσεως και της συνυπάρξεως. Άλλωστε Εκκλησία αυτό σημαίνει το μαζί, το συνήν Χριστό, να είμαστε όλοι γύρω από το Χριστό μας και εκείνος να είναι για μας το παν, και να τον αγαπούμε και να τον λατρεύουμε και να τον πιστεύουμε και να διακονούμε στο όνομά του τον πλησίον, τον κάθε πλησίον, τον κάθε άνθρωπο. Έτσι μόνο μπορεί να γίνει η γης και η οικουμένη μία πίμνη και ένας ποιμένας, μία πίμνη αγγέλων και ανθρώπων η Εκκλησία και ένας ποιμένας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
Αυτό είναι το αίτημα, αλλά και το έργο της Εκκλησίας. Να μας φάει όλους η Εκκλησία, να μας φάει όλους ο Παράδεισος, να αγιάσουμε όλοι, να σωθούμε όλοι. Γιατί ο Χριστός μας ήλθε για να σώσει όλους. Και δεν θέλει κανένας μα κανένας να απολεστεί. Δεν του περισσεύει κανένας. Ακόμη και ο τελευταίος άνθρωπος είναι για τον Χριστό και την Εκκλησία του πολύ σημαντικός. Είναι μοναδικός. Αφού όταν αλλάξει κριτήρια η ζωή και έλθει η άλλη πλάση, μπορεί να συμβεί ο έσκατος να γίνει πρώτος. Και ο πρώτος, πως λέει το Ευαγγέλιο, να γίνει έσκατος. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η μικρά ζήμη. Είναι το μικρόν πίμνιον, η οποία όμως μικρά ζήμη όλον το φύραμα ζημεί. Και εκείνοι οι αγριεμένοι της γης, και εκείνοι οι ταλέποροι, και εκείνοι οι πληγωμένοι, και εκείνοι οι επικίνδυνοι, και εκείνοι που τρομοκρατούν, μέσα στα βάθη της ταλέπορης ψυχής τους, κάτι άλλο γυρεύουν, κάτι άλλο ζητάνε, και γυρεύουν τον Κύριο, και ζητάνε τον ύψιστο, και θέλουν την αγάπη, θέλουν τη δόξα, θέλουν την αποδοχή, θέλουν τη σωτηρία. Θέλουνε όλοι εκείνοι οι σκύμνοι οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε, θέλουν το Θεό τους. Να φάνε το σώμα Του, να πιούν το αίμα Του και όχι να τρώνε τα σώματα των άλλων ανθρώπων και να χύνουν το αίμα Τους. Να φάνε το σώμα του Χριστού, να πιούν το αίμα του Χριστού και να γίνουν χριστιανοί, να γίνουν θεοί κατά χάριν, να γίνουν ήρωες, να γίνουν ημίθεοι, να γίνουν υπεράνθρωποι. Να γεμίσουν από τη Θεία Χάρη, να λάμψει το πρόσωπό τους και αντί να σκορπίζουν τον όλεθρο και τον φόβο, να σκορπίζουν τη χαρά, τη γαλήνη, την ειρήνη, τη δημιουργία, τον αληθινό πολιτισμό που είναι ο πολιτισμός της καρδιάς και της ψυχής. Της καρδιάς και της ψυχής εκείνης η οποία ειστριλατείται από το φως το ηλαρών του Χριστού, η οποία φωτίζεται από το Πνεύμα το Πανάγιο, το οποίο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, μας προστατεύει μέχρι πέρατος του βίου μας και μας οδηγεί εις γην ευθείαν, αφού μέσα μας εγγενήσει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Έφτασε λοιπόν και ο μεγάλος Καποδίστριας και έκαμε πολλήν αγώνα. Είναι γεγονός ότι ήταν λίγο συγκεντρωτικός, αλλά δεν ήσουν συγκεντρωτικός λιγάκι, τι μπορούσες να κάνεις μέσα στο χάος που όσες κεφαλές τόσες και γνώμες υπήρχαν και ο κάθε Έλληνας είμαστε φιλόδοξοι, ήθελε να κάνει το συμβουλάτορα, ήθελε να κάνει το αφεντικό, ήθελε να κάνει το δικό του κομμάτι και τόνα και τ' άλλο. Και σιγά σιγά κοτσαμπάσιδες, διάφοροι άλλοι πολιτικοί αντίθετοι και ένα μέρος του λαού που συμπαρέσυραν και με τον αναρρυπισμό όλων αυτών εκ μέρους της Αγγλίας και της Γαλλίας έγινε μέσα στο νεοπαγές κράτος μεγάλη αναστάτωση, μεγάλος αναβρασμός και οι Έλληνες μιαούλιδες, μαυρομιχαλαίοι, διανοούμενοι σούτσι και λοιπά, πήραν σε λίγο στα χέρια τους την κατάσταση και πολεμούσαν Έλληνες με Έλληνες και έφτασαν στο τέλος χέρια ελληνικά, χέρια που πριν λίγο είχαν πολεμήσει για την ελευθερία της πατρίδος, είχαν χύσει αίμα τουρκικό, είχαν δώσει τα πάντα, χέρια ελληνικά υποκινούμενα από Αγγλογάλους να σκοτώσουν το μεγάλο Καποδίστρια. Τον εφώνευσαν 27 Σεπτεμβρίου 1831, 6 και 4 το πρωί, καθώς πήγαινε στο ναό, ήταν Κυριακή, στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος να εκκλησιαστεί. 6 και 4, το έχετε δει κάποιον σήμερα εσείς, ούτε εμείς ακόμη ήδη δεν πάμε στην εκκλησία. Πήγαινε να διαβάσει τον εξάψαλμο, όπως έκαναν οι αυτοκράτορες στο Βυζάντιο, να ακούσει όλα τα γράμματα, να δώσει το καλό παράδειγμα και να προσευχηθεί
και για την ψυχή του, αλλά και για το λαό του. Να έχει τη δύναμη και τη φώτιση και τη χάρη του Θεού. Και εκεί ακριβώς, καθώς επήγαινε στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, να τιμήσει την Ανάστασή του που είναι κάθε Κυριακή μικρό Πάσχα, εκεί ακριβώς οι δολοφονικές σφαίρες των Μαυρομιχαλαίων και το μαχαίρι το φωνικό τον έστειλαν στην άλλη πλάση. Έπεσε μαρτυρικά και όποιες ατέλειες και αδυναμίες και κακό αν είχε κάνει αθελήτως, είχε και αυτός μικρά ανθρώπινα ελαττώματα που λέει στη συνέχεια ο Κασομούλης, τώρα με το αίμα αυτό, το αίμα το αδικοχημένο, τα έπλυνε όλα. Ο λαός πάγωσε, τον θρηνούσαν στην άπλη, τον θρήνησαν στην Ελλάδα. Ένας τσοπάνης λέει, τόσο πολύ στενοχωρήθηκε και λυπήθηκε που αποκοιμήθηκε από τη θλίψη, όπως οι Απόστολοι στη Γευσημανή. Και όταν ξύπνησε, του είχε φάει ο λύκος τα πρόβατα. Λέει, αφού έφυγε ο σκύλος, μίλαγε τροπολογικά, πάνε και τα πρόβατα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Τον εθρήνησαν το μεγάλο Καποδίστρια και το χειρότερο, επέπεσε χάος, επέπεσε εμφύλια διαμάχη, μίση και έχθρες και κινδύνευε η Ελλάς να χαθεί για μια ακόμη φορά. Πριτάνευσαν όμως οι φρονιμότεροι, επενέβησαν και οι δυνάμεις και μπόρεσαν και κράτησαν τα πράγματα ως ένα σημείο καλό. Και ύστερα ήρθε ο Όθων και η Αντιβασιλεία και συνέχισαν. Να γιατί, και να τελειώσω, ο μεγάλος Καποδίστριας δεν ήθελε να μας ελευθερώσουν οι ξένοι. Ήθελε με δικές μας δυνάμεις να ελευθερωθούμε για να είμαστε αφεντικά στον τόπο μας και η Ελλάδα, όπως έλεγε κάποιος Μακαρίτης πολιτικός, να ανήκει στους Έλληνες. Ας είναι αιωνία η μνήμη του μεγάλου Καποδίστρια, ας είναι αιωνία η μνήμη του, ας μας συγχωρέσει για αυτό που του κάναμε, τον ευγνωμονούμε ολόψυχα ότι πρόσφερε θυσία ολόκληρη τη ζωή του για την πίστη και την πατρίδα με το γνωστό μαρτυρικό του τέλος. Ας μας θυμάται από εκεί που είναι και ας παρακαλεί τον ύψιστο, ας παρακαλεί τη Θεία Πρόνοια να στείλει και σήμερα έναν Καποδίστρια. Και αν δεν υπάρχει, ας μεταποιήσει τους υπάρχοντας. Σας ευχαριστώ. Ας ψάλλουμε τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας, ότι υπερμάχο έχω συγκινηθεί, δεν θυμάμαι τώρα τον ιρμό και θα τα πούμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Ευχαριστώ τους πατέρες, ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ το Ίδρυμα, ευχαριστώ το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν. Την επόμενη φορά θα κάνουμε παράκληση του Αγίου και θα ομιλήσουμε για τον αθάνατο Μακεδονομάχο Καπετάν Κώτα, γιατί δεν προλάβαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι, καλή σας νύχτα, η Παναγιά βοήθεια, αιωνία η μνήμη του Ιωάννου Καποδιστρίου. Φυλάξω τους λόγους σου.